Ξύπνα. Τα νέα σου. Ναι, ρε, χαλαρώνουμε. Ενοχλήσαμε. Εσείς τι λέτε, ρε, κοριτσιά. Εδώ έχουμε έρθει να δούμε μια ταινία. Πάρε την μπουμπού από εδώ στο σπίτι, βάλε ένα ωραιότατο double play και οτέ TV σε προσφορά να ποστάρεις τις σελφάρες σου και ζήσε τη ζωή σου στα άκρα. Βάλε και εσύ οτέ double play και το full pack του οτέ TV με όλα τα κανάλια μόνο από 39,80 και δώρο την κεραία και είσαι κομπλέ. Από τον οτέ. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Την Κυριακή με τη Real News. Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα για την άνοιξη. Μαζί, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει τους μεγάλους συνθέτες. Αυτή την Κυριακή, τα Πικροσάββατα, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και δισκογραφία Rolling Stones. Αυτή την Κυριακή, το κορυφαίο άλμπουμ Exile Main Street 1972. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Μάρθα. Έλα, Γησίλα, ε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, ε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά, Χούλιο Ιγκλέσιας. Όλες οι επιτυχίες του μεγάλου ερμηνευτή σε δύο συλλεκτικά CD. Το Σάββατο η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί, γεύση από ελληνικά μοναστήρια, πασχαλινές λιτανίες στο Άγιο Όρος, επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά και η κουζίνα του Μιλοπόταμου από το μοναχό Επιφάνιο. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Εντεκά. Οκτώ. 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 Για θέατρα, κινηματογράφου, συναυλίες και κάθε εκδήλωση που συμβαίνει στην πόλη. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί Δευτέρα βράδυ, 11:30, ζωντανά στον Ενικό και στο Σταρ. Η εκπομπή μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Σταρ, διαδικτυακά από το ενικός.gr, ιδίως για τους Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι δεν μπορούν να βλέπουν ελληνική τηλεόραση. Καλησπερίζω αμέσως σε μια βραδιά με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς συνεχίζεται ακόμη το επίσημο δείπνο του Έλληνα Πρωθυπουργού με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο. Καλησπερίζω λοιπόν τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλωσορίζω τον βουλευτή και πρώην Υπουργό Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Σταμάτη. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ, και εσείς. Καλά. Στη διάρκεια της εκπομπής θα παρέμβουν με ερωτήσεις και σχόλιά τους για τις εξελίξεις η κυρία Μαριάννα Πυριώτη, αρθρογράφος του Ελεύθερου Τύπου. Καλώς ορίσατε, κυρία Πυριώτη. Ο Στάθης Σταυρόπουλος, σκητσογράφος και αρθρογράφος της Real News και του ενικός.gr. Καλώς όρισε, Στάθη μου. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Και η αρχισυντάκτρια του πολιτικού ρεπορτάζ της εφημερίδας Αγορά και σχολιάστρια του Σταρ, η κυρία Κάτια Μακρύ. Καλησπέρα. Κάτια, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Θα έχουμε δύο συνδέσεις με το Βερολίνο για να μάθουμε τα νεότερα. Θα έχουμε μία σύνδεση με την Ειρήνη Σαββοπούλου, την απεσταλμένη του Σταρ, και μία με τον καλό δημοσιογράφο και φίλο, τον Θοδωρή Κούβακα, ο οποίος ζει και εργάζεται επίσης στο Βερολίνο και θα μας μεταφέρει το κλίμα και των μέσων ενημέρωσης των γερμανικών. Θέλω να ξεκινήσω με την Ειρήνη Σαββοπούλου και θέλω να σε ρωτήσω, Ειρήνη, με ακούς? Βεβαίως, σας ακούω. Καλησπέρα από την Αθήνα. Θέλω να ρωτήσω, είναι καλό ή κακό που τραβάει τόσο πολύ το δείπνο του Πρωθυπουργού με την καγκελάριο? Η ώρα στην Αθήνα είναι 11:30, 12:25 πηγαίνει. Εκεί είστε μία ώρα νωρίτερα. Δεν θυμούμε να έχει ξανακρατήσει τόσο πολύ δείπνο της Μέρκελ με άλλο προσκεκλημένο. Είναι κάτι που μας επεσήμαναν ακόμη και οι Γερμανοί δημοσιογράφοι, ότι για πρώτη φορά βλέπουν να διαρκεί ένα δείπνο τόσο πολλή ώρα. Είναι από τις 8 η ώρα μέσα ελληνική αντιπροσωπεία σε ένα δείπνο με την Γερμανίδα καγκελάριο. Και προφανώς ξεπερνούν τις 3 ώρες. Και μάλιστα πριν από περίπου 20 λεπτά, που είχαμε μία μικρή επικοινωνία με τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό το δείπνο, μας είπαν ότι έχουμε μέλλον ακόμη μπροστά. Προφανώς είναι όλα στο τραπέζι, Νίκο, και όλα συζητώνται σε αυτό το δείπνο που πια έχει ξεπεράσει και το επιδόρπιο μετά από τόσες ώρες. Ας ελπίσουμε ότι αυτά που θα βγουν από το δείπνο θα τα χωνέψουμε και εμείς και ιδίως ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε και στον Θοδωρή Κούβακα. Να μας δώσει και λίγο, Θοδωρή, ποιο είναι το κλίμα των γερμανικών καναλιών και των γερμανικών sites για την συνάντηση που προηγήθηκε. Το κλίμα είναι ότι αυτή η συνάντηση ουσιαστικά είναι η φάση οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της γερμανικής. Ήταν πολλά τα σημεία τριβής μέχρι τώρα. Ήταν υπερβολικά πολλές οι επιθετικές ή ακραίες δηλώσεις εκατέρωθεν. Και σε αυτή τη φάση η κυρία Μέρκελ, η οποία φημίζεται για το ότι λέει λίγα και κάνει περισσότερα, χρειάζεται να ξαναχτίσει εμπιστοσύνη με την ελληνική κυβέρνηση. Η διάθεση είναι θετική, και είναι θετική τις τελευταίες 2 ημέρες αρκετά εντυπωσιακά, σε σημείο που είχαμε και αυτό την ημικυβίστηση της Bild με το εξώφυλλο με τον κύριο Τσίπρα. Το κλίμα είναι θετικό. Αυτό το οποίο λένε όμως όλοι από όλες τις μεριές είναι: θέλουμε να δούμε γρήγορα σοβαρές ριζικές μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Δεν θέλουμε άλλο καθυστερήσεις. Πιέζει ο χρόνος. Δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε τίποτα. Κάντε γρήγορα μεταρρυθμίσεις, ελάτε να τις συμφωνήσουμε, να αρχίσει ξανά η χρηματοδότηση και να αρχίσετε να τις υλοποιείτε. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον Θοδωρή Κούβακα. Πριν πάω στους δύο προσκεκλημένους μας, τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Σταμάτη, για τα σχόλιά τους, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε να έχουμε τον πλήρη χρόνο για έναν πρώτο κύκλο συζήτησης.
Ξύπνα. Τα νέα σου. Ναι, ρε. Χαλαρώνουμε. Ενοχλήσαμε. Εσείς τι λέτε, ρε κορίτσια. Εδώ έχουμε έρθει να δούμε μια ταινία. Πάρε την μπουμπού από εδώ στο σπίτι, βάλε ένα ωραιότατο Double Play και οτέ τη βίσε προσφορά να αποστάρεις τις σελφάρες σου και ζήσε τη ζωή σου στα άκρα. Βάλε και εσύ ο Double Play και το Full Pack του OTE TV με όλα τα κανάλια μόνο από 39,80 και δώρο την κεραία και είσαι κομπλέ. Από τον OTE. Μάρθα. Έλα, Γησίλα, ε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, ε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά, Χούλιο Ιγκλέσιας. Όλες οι επιτυχίες του μεγάλου ερμηνευτή σε δύο συλλεκτικά CD. Το Σάββατο η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί, γεύση από ελληνικά μοναστήρια, πασχαλινές λιτανίες στο Άγιο Όρος, επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά και η κουζίνα του Μιλοπόταμου από το μοναχό Επιφάνιο. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Έλα, ναι, ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Την Κυριακή με τη Real News. Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα για την άνοιξη. Μαζί, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει τους μεγάλους συνθέτες. Αυτή την Κυριακή, τα Πικροσάββατα, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και δισκογραφία Rolling Stones. Αυτή την Κυριακή, το κορυφαίο άλμπουμ Exile Main Street 1972. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Βιοενεργό οργανικό πυρίτιο από Τσουκνίδα. Βοηθήστε τον οργανισμό σας να παράγει μόνος του κολαγόνο. Γνωρίστε το οργανικό πυρίτιο και θα εκπλαγείτε. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Δύναμη του σώματος, του οργανισμού, της ομορφιάς μας. Βιοενεργό οργανικό πυρίτιο από την Τεξίλ. Καινοτομία που υπόσχεται την αλήθεια. Από την Τζένεκομ. Εντεκά. Οκτώ. Οκτώ. Οκτώ.
για θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες και κάθε εκδήλωση που συμβαίνει στην πόλη. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 18, 8, 8. Μπαίνουμε λοιπόν στη συζήτησή μας. Θυμίζω, Πάνος Σκουρλέτης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δημήτρης Σταμάτης, βουλευτής και πρώην Υπουργός Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τρεις συνάδελφοι δημοσιογράφοι, Μαριάννα Πυριώτη, Στάθης Σταυρόπουλος, Κάτια Μακρύ, είναι εδώ μαζί μας για να σχολιάσουμε απόψε το βράδυ τα αποτελέσματα της συνάντησης Μέρκελ-Τσίπρα και κυρίως να μιλήσουμε για τα επόμενα, αυτά που είναι μπροστά, αυτά που έρχονται. Πάω στον κύριο Σκουρλέτη κατευθείαν. Ένα πρώτο σχόλιο του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τίποτε καινούριο δεν προέκυψε στην απόψινή συνάντηση. Μάλιστα, λέει ότι αν συγκρίνουμε όσα υπόθηκαν σήμερα μετά τη συνάντηση Μέρκελ-Τσίπρα με την επιστολή του Πρωθυπουργού προς τη Μέρκελ πριν από λίγες μέρες, όπου περιγραφόταν με δραματικό τρόπο το αδιέξοδο ρευστότητας της Ελλάδας, είναι προφανές ότι τίποτε καινούριο δεν προέκυψε. Και καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει τη συμφωνία που υπέγραψε στις 20 Φεβρουαρίου για να βγει από τα αδιέξοδα, γιατί κάθε μέρα που περνά ο λογαριασμός μεγαλώνει. Ως προς την επισήμανση ότι δεν υπήρξε τίποτα καινούριο, μπορώ και να συμφωνήσω. Διότι ο λόγος του κυρίου Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, ήταν σε απόλυτη συνέπεια και συνέχεια όσων έχει πει τα τελευταία χρόνια. Άρα τίποτα καινούριο. Ο Αλέξης Τσίπρας με ειλικρίνεια, ευθύτητα... Το λέτε με την έννοια ότι δεν υπήρξε καμιά κολοτούμπα, ότι ήταν στα ακριβώς, ίδια που λέει. Ευθύτητα υπερασπίζεται τα όσα έλεγε πριν τις εκλογές και όσα είπε αμέσως μετά. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η άλλη μισή εικόνα μιλάει από μόνη της. Θα κάνω μόνο τρεις επισημάνσεις. Έχουμε δει πάμπολες φορές. Είχαμε δει τον κύριο Σαμαρά στο πλάι της κυρίας Μέρκελ, έτσι, στα ίδια πόντιουμ, να συνομιλούν και να απαντούν σε ερωτήσεις. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ να λέει ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα πέτυχε. Ο κύριος Τσίπρας ένωσε το 100% των Ελλήνων. Αυτό το οποίο έχουν βιώσει και έχουν συνειδητοποιήσει. Ότι απέτυχε το μεγαλύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης που υπήρξε με τα πολεμικά σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό λοιπόν είχε το θάρρος, το σθένος, την ειλικρίνεια, την τόλμη να το πει. Με απόλυτη ευθύτητα. Και το περιέγραψε και το αποτύπωσε και σε νούμερα. Δεύτερον, μίλησε για λέξεις οι οποίες καίνε, κάνουν τζις. Ζήμενς, αποζημιώσεις. Και γερμανικές αποζημιώσεις. Δάνειο. Η εικόνα από την άλλη πλευρά απλά και μόνο συμπυκνώνεται στη γνωστή λέξη ουδής αναμάρτητος. Ναι, αλλά οι συναντήσεις αυτού του επίπεδου δεν κρίνονται από το τι λες εσύ, αλλά από το τι λέει η απέναντι πλευρά. Το ερώτημα συνήθως είναι... Συνήθως οι συναντήσεις κρίνονται και από τα δύο. Έτσι δεν είναι. Αλλιώς... Όχι, κρίνεται η πολιτική συνέπεια του Πρωθυπουργού, βεβαίως, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Αλλά η επιτυχία της συνάντησης κρίνεται από το αν καταφέραμε να πάρουμε κάτι από τη συνάντηση αυτή. Και εκεί η κριτική που δέχεστε σήμερα, ναι, κριτική που την διατυπώνει το Πασόκ στην ανακοίνωσή του, είναι ότι πήγε ο Πρωθυπουργός για πολιτική λύση και δεν την πήρε. Τον παρέπεμψε στους θεσμούς, στην πρώην Τρόικα. Η κυρία Μέρκελ. Η πολιτική λύση φάνηκε και νομίζω ότι για την ώρα, δεν ξέρω πώς θα τελειώσει το γεύμα, επισφραγίζεται και με την σημερινή συνάντηση από τις συναντήσεις που είχαμε προχθές. Στην εφταμερή συνάντηση και αμέσως μετά από τη Σύνοδο Κορυφής.
όπου εκεί πέρα επαναπιβεβαιώθηκε, αποσαφηνίστηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Και η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχαμε γνωρίσει μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν τις εκλογές. Ποιες είναι, οι βασικές διαφορές? Δεν είναι μνημόνιο, δεν υπάρχουν νέα μέτρα, δεν συζητάμε στη βάση του περιεχομένου του email Χαρδούβελη. Μιλάμε στη βάση προτάσεων που καταθέτει η ελληνική κυβέρνηση, τις δικές της μεταρρυθμίσεις, και προσπαθεί μέσα από αυτή την συμφωνία, την μεταβατική, τη συμφωνία Γέφυρα, να αναδείξω τέλος αυτής, και εκεί νομίζω που θα κρυθεί τελικά αυτή η υπόθεση, στο τέλος αυτής της τράμενης συμφωνίας, το μεγάλο ζήτημα του χρέους. Αυτή τη συζήτηση, η οποία μας την είχαν υποσχεθεί από το 12, ποτέ δεν άνοιξε, αντίθετα ακολουθούσαμε μια πολιτική που, όπως όλοι έχουν διαπιστώσει, μεγένθινε το χρέος, αλλά όχι μόνο το χρέος, αλλά και τα δυνάπια της κοινωνίας και της οικονομίας. Άρα με αυτή την έννοια μιλάμε για τις πρώτες δύο μήνες της κυβέρνησης, οι οποίοι είναι κερδισμένοι πολιτικά πρώτα και κύρια. Πολιτικά πρώτα και κύρια. Κύριε Σταμάτη, τι λέτε? Και βέβαια θέλω να έχω και την απάντησή σας στην επισήμανση του κυρίου Σκουρλέτη, ότι ο κύριος Σαμαράς στην πρώτη συνάντησή του με την κυρία Μέρκελ στο Βερολίνο, όταν έγινε πρωθυπουργός, είπε εκείνο το περίφημο ουδής αναμάρτητος, ουσιαστικά δείχνοντας έτσι ότι κάνει την αυτοκριτική του για την προηγούμενη αντιμνημονιακή πολιτική του ρητορία. Ενώ εδώ επικαλείται ο κύριος Σκουρλέτης, ναι, και δίκαια επικαλείται, ότι ακούσαμε για πρώτη φορά τη λέξη Siemens ή τις αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο να τίθενται επίσημα από 1000 Έλληνα πρωθυπουργού στη Γερμανίδα Καγκελάρη. Όπως επίσης θα ακούσαμε όλοι ότι ο κύριος Τσίπρας παρεδέχτη δημόσια ότι το θέμα των αποζημιώσεων το είχε θέσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Μόνο που η προηγούμενη κυβέρνηση το είχε θέσει με σοβαρότητα και όχι φωνασκώντας. Σήμερα ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είπε αυτό το θέμα, πράγματι το είχε κινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη Βουλή. Γιατί οι κουβέντες μεταξύ των εταίρων δεν πρέπει να έχουν την έννοια πολεμικής σύγκρουσης και πολεμικών ανακοινοθέντων. Κάνεις πολύ πιο αποτελεσματικά τη δουλειά σου όταν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα κινείσαι από το να φωνασκείς. Πέρα από αυτά όμως, θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Η πρώτη είναι ότι εγώ θεωρώ θετικό το γεγονός από τη συνάντηση σήμερα. Από ποια πλευρά? Από δύο πλευρές. Η πρώτη είναι ότι σπάει αυτό το πολεμικό κλίμα που υπήρχε ανάμεσα στις δύο χώρες και είναι λάθος. Δεν είμαστε εχθροί με τους Γερμανούς. Φίλοι και εταίροι είμαστε και χρειαζόμαστε και τη στήριξη και τη βοήθειά τους. Και από την άλλη μπαίνει ο κύριος Τσίπρας πια, καλωσόρισε στην σχολή, στην ομάδα των ρεαλιστών. Θα το χαρακτήριζα ότι καλώς ήρθες κύριε Τσίπρα στους μερκελιστές. Το πρόβλημα όμως... Καλώς ήρθες στους μερκελιστές, το λέτε, δηλαδή θεωρείτε τον εαυτό σας μερκελιστή? Οι ίδιοι το λένε, κύριε Χατζηνικολάου, σε εμάς. Διότι ο κύριος Σαμαράς δεν έκανε τίποτα περισσότερο από αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Συζητάει και όφιλε να συζητάει και οφείλει ο κύριος Τσίπρας να συζητάει με την κυρία Μέρκελ. Αυτό το χαρακτήρισε σαν μερκελισμό. Τώρα που άρχισε τις κουβέντες ο κύριος Τσίπρας, τον καλωσορίζουμε στο κλαμπ. Φαντάζομαι ότι να απολογηθεί δικαίως τώρα, να πώς θα απολογηθεί στο εσωτερικό. Όμως, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Παρατήρησα αυτά που είπε ο κύριος Σκουρλέτης και αμέσως σκέφτηκα το εξής. Όταν κάνεις κυβιστήσεις ή αλλιώς κολοτούμπες, ψάχνεις να βρεις χαμηλό όροφο. Δεν πας επάνω στο ρετυρέ. Αν δεν είναι δυνατόν και ισόγειο. Γιατί πονάει η κολοτούμπα όταν γίνεται από το ρετυρέ. Το λέτε από εμπειρία αυτό προηγούμενο? Όχι. Και η εμπειρία, δεν είναι κακή εμπειρία. Ρωτώ γιατί, αλλά εμείς δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Γιατί από την αντιμνημονιακή Νέα Δημοκρατία των 18 σημείων της επαναδιαπραγμάτευσης μέχρι το ουδής αναμάρτητος υπήρξε μια απόσταση. Δεν ξέρω πόσοι όροφοι ήταν. Θα σας πω τώρα. Συζητάμε για την παρούσα κυβίστηση λοιπόν. Διότι επικαλείται και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Σκουρλέτης σήμερα ότι ισχύει η συμφωνία της 28ης Φεβρουάριου. Της 20ης Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου, όπως επιβεβαιώθηκε ένα μήνα μετά. Μόνο που αφού βεβαιώθηκαν όλα αυτά, αν ψάξει κανείς... Της 20ης Φεβρουαρίου που επιβεβαιώθηκε στις 20 Μαρτίου. Αν ψάξει κανείς όλες τις δηλώσεις όλων των υπολείπων που μετήχαν,
βγαίνει ένα κοινό συμπέρασμα. Θα συνεχίσετε, κύριε Τσίπρα, πάνω στη βάση του τρέχοντος προγράμματος. Και αφού θα κάνετε όποιες προτάσεις θέλετε, να αναθεωρήσετε το μνημόνιο, αναθεώρηση μνημονίου, όχι κατάργηση, και αφού ολοκληρωθεί αυτό, θα υποστείτε έλεγχο από την Τρόικα ή τους θεσμούς ή το Brussels Group. Έλεγχο όμως όχι για αυτά που έλεγε το mail Χαρδούβελη, αλλά για αυτά που πρότεινε ο Βαρουφάκης. Όχι, προσέξτε, είναι συνολική, ακριβώς, συνολική εκτίμηση. Προσέξτε κύριε Χατζηνικολάου, γιατί και ο κόσμος μπερδεύεται. Όταν λέμε πρόγραμμα, έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το δανειακό. Κύριε Σταμάτη, είναι απλή η ερώτηση. Η αξιολόγηση τώρα θα γίνει επί τη βάση του mail Χαρδούβελη? Όχι, και δεν τον... υπάρχει. Το ή mail επί τη βάση της επιστολής, λίστας. Δεν υπάρχει. Να ολοκληρώσω λίγο. Γιατί γίνεται... Έθεσε ο κύριος Τσίπρας το ερώτημα προχθές στους συνδετημόνες του στην εφταμερή συνάντηση, μου ζητάτε πέμπτη αξιολόγηση, και του είπαν όχι. Όχι, τι είναι πέμπτη, όχι, προσέξτε, το ακούσατε όχι, αυτό. Δεν το άκουσα. Δεν τα, εγώ άκουσα αξιολόγηση. Αλλά δεν βλέπετε, κύριε Χατζηνικολά, προσέξτε. Γιατί ο κόσμος μπερδεύεται. Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το δανειακό και το δεύτερο είναι το μνημονιακό. Ναι. Των υποχρεώσεων και των στόχων που θέτουμε. Το ένα είναι συνάρτηση του άλλου. Σου λένε για να πάρεις τα λεφτά πρέπει να πραγματοποιήσεις κάποια πράγματα που λέγονται μνημονιακές δεσμεύσεις. Οι μνημονιακές δεσμεύσεις είναι το ελαστικό σκέλος. Δηλαδή, γίνεται κουβέντα και διαπραγμάτευση. Προτείνουν αυτοί, προτείνεις εσύ. Δεν σ' αρέσει ναι, ναι. κάτι, το αντιπροτείνεις κάτι άλλο. Σας θυμίζω την περίπτωση για το ΦΠΑ, για τη σύντηση, ότι έλεγαν 23, εμείς το πήγαμε 13, αποδείξαμε ότι είχαμε δίκιο. Ή στις 100 δόσεις αυτό, που υπήρξε λοιπόν, debate έτσι, πάλι. Ασφαλώς. Αυτό αλλάζει. Αυτό θα επιχειρήσουν να αλλάξουν τώρα. Θα φύγει δηλαδή, όσο στο βαθμό που θα φύγει, δεν το ξέρουμε ακόμα, θα φύγει το email Χαρδούβελη, η διαπραγμάτευση Χαρδούβελη, και στη θέση των προτάσεων αυτών θα μπουν οι προτάσεις Βαρουφάκη. Οι οποίες λέτε πρέπει να παράγουν οικονομικά το ίδιο αποτέλεσμα. Δημοσιονομικά μάλιστα. Το ίδιο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και θα έρθει η Τρόικα η ίδια να κρίνει και να πει θέλατε να πάτε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ένα λεπτό. Απλά. Ένα λεπτό. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να παράγουν το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα. Διότι εσείς είχατε συμφωνήσει 3% πρωτογενές πλεώνασμα το 2015 και 4,5% το 2016. Και εγώ άκουσα λοιπόν, σήμερα με τα αυτιά μου ότι δεν θα... την κυρία Μέρκελ να μιλάει για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Ένα λεπτό. Γιατί είναι αδύνατον ή ανέφικτο να επιτευχθεί πλεώνασμα. Αυτό τι λόγω σημαίνει. Της μαύρης τρύπας που δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες. Ακριβώς. Και δεύτερον, λόγω της μείωσης ανάπτυξης. Δεν ξέρουμε το ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό θα δημιουργήσει πιθανότατα δημοσιονομικό κενό. Ήδη εμάς μας έλεγαν, και αυτή ήταν η μεγάλη. Η βασική αιτία της διαφωνίας μας με την Τρόικα και δεν κλείναμε, κυρίως με το Δουνουτού, μας έλεγαν ότι έχετε ένα δημοσιονομικό gap, ένα δημοσιονομικό κενό της τάξης των 2,6. Εμείς αποδείξαμε ότι είναι κάτω από το 1. Στείλαμε 450 σελίδες να αποδείξουμε αυτό. Και λέγαμε σε τελευταία ανάλυση ότι κι αν ακόμα το δεχθούμε ότι είναι ένα δισεκατομμύριο, στην πορεία η ανάπτυξη της οικονομίας θα μας βοηθήσει να το καλύψουμε το κενό. Σήμερα ξεκινάνε από το 0. Εξαιτίας αυτών των τριών μηνών. Άρα λοιπόν. Πάντως και το πλεώνασμα που τους αφήσατε εσείς δεν ήταν 1,5%. Όχι, εμείς 1,5 αφήσαμε. Ήταν 0,4, 0,6, κάτι όχι, τέτοιο. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Μα μιλάμε για το αποτέλεσμα του 2014. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε κυβέρνηση το 2014. Το αποτέλεσμα του 2014 μετρώνται και ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος. Δηλαδή. Έσοδα το που εισπράττονται. Δεν το λέτε αν καλά. Αν δεν το ξέρετε καλά. Όχι, στην πορεία των εσόδων μπορεί να πείτε. Δεν το ξέρετε. Έχετε κάνει πάρα πολλά λάθη μέχρι λάθος. Τώρα. Μετά θα σας τα πω για να τα επαναλάβετε την επόμενη φορά. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχει η στατιστική υπηρεσία που μετά στατιστικά, αλλά δημοσιονομικά και ανατρέξτε. Γιατί κάνετε λάθη και κυβερνάτε. Και τα λάθη τα δικά σας τα πληρώνουμε. Το πρώτο λάθος που είπατε λοιπόν, είναι ότι σχετίσατε το ποσοστό του πλεονάσματος με το ακαθάριστο εθνικό ο προϊόν. Ο Ιανουάριος και ο Όταν Φεβρουάριος λοιπόν αυτό μεγαλώνει ως απόλυτο μέγεθος, αυτό παραμένει ίδιο, άρα πέφτει ως σκέλος. Αλλά αυτά δεν πειράζει τώρα, αυτά είναι απλά οικονομικά. Αυτά δεν τα αφήσατε. Δεν έχει σημασία. Δεν τα εισπράξατε. Δεν θα τα μάθετε τώρα. Δεν τα εισπράξατε. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι. Δεν απαντήσατε στο βασικότερο ερώτημα. Θα σας πω κάτι. Πρώτα φροντίστε να κυβερνήσετε και μετά είχατε μας κάνετε ποτέ, μαθήματα. Είχατε πει και πέστε μου τώρα, να κυβερνήσετε, θεωρείτε πετυχημένο το πρόγραμμα το μνημονιακό, ναι ή όχι. Φροντίστε
Το μνημονιακό πρόγραμμα. Απαντήστε σε αυτό είχε το ερώτημα. Το υπηρετήσατε. Πολλά θετικά. Το υπηρετήσατε λοιπόν επιτυχώς. Είχε πολλά θετικά. Προσέξτε Μπράβο. Τώρα. Γιατί θα το υπηρετήσετε εσείς. Ωραία. Και όχι μόνο θα το υπηρετήσετε, αλλά θα μας οδηγήσετε σε τρίτο μνημόνιο. Και μπορώ να σας το αποδείξω με νούμερα, κύριε Χατζηνικολάου. Πάμε ολοταχώς με τη λογική που έχουν για τρίτο μνημόνιο. Γιατί το λέτε? Το οποίο αυτό από τώρα το βαφτίζουν πρόγραμμα ανάπτυξης. Είναι το τρίτο μνημόνιο. Θα σας πω γιατί. Η χώρα μας μέσα στο 2015. Λέτε είχε ότι θα έχει και μέτρα δημοσιονομικά. Αν τι θα δηλαδή. Όταν σου δίνουν λεφτά, έχει και μέτρα. Το 2015. Το 2015 το έλλειμμα. Θα έχει μείωση των συντάξεων, αυτά όλα που λέγατε ότι θα κάνετε. Οι ανάγκες δανειοδότησης της χώρας μας είναι 17,6 δις. Δεν μπορείτε να μιλάτε εκτός πραγματικότητος. Αν αφαιρέσουμε τα 7,2 που προβλεπόταν να εισπράξουμε από τους θεσμούς, έμεναν περίπου 10 και κάτι να δανειστούμε. Εμείς είχαμε προβλέψει να κλείσουμε το μνημόνιο. Να πάρουμε τα 7,2, να μπούμε στη γραμμή πιστοληπτικής στήριξης, στη βοήθειας, να ρυθμίσουμε το χρέος με βάση τη συμφωνία του Φεβρουαρίου, του Νοεμβρίου του 2012 και μετά να μπορέσουμε τα 10 δις να τα δανειστούμε από τις αγορές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ή στα δανείζουν ή τα παίρνεις από τις αγορές. Με τη μέθοδο τη δική μας, εμείς θα βγαίναμε, αλλά θα ήμασταν προστατευμένοι. Δεν θα μας χτυπούσαν στα επιτόκια. Μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές. Βέβαια. Τώρα δεν μπορούμε. Βέβαια, το φθινόπωρο μιλήσατε για έξοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το πρόγραμμα. Ήταν η τελευταία συνάντηση, θυμίζω, Σαμαρά Μέρκελ. Το είπε μπροστά της. Μπροστά της. Ναι, αλλά δεν προχώρησε αυτό μετά. Μετά υπήρξαν αντιδράσεις. Σκοντάψαμε στο Ευρωπαϊκό. Το ταμείο είπε δεν φεύγω, διότι μέχρι το 2016 έχεις υποχρέωση. Είναι λογικό. Ναι, όχι. Δεν φεύγει, προσέξτε. Αν είναι λογικό, γιατί το είπατε? Δεν είχαμε... Γιατί ανοίξατε το θέμα αυτό? Γιατί πιστεύαμε ότι θα κλείναμε. Για προεκλογικού. Όχι. Μα ήμασταν το Σεπτέμβριο ακόμα. Το Σεπτέμβριο ήμασταν. Ναι, αλλά τις βλέπατε να έρχονται τις εκλογές. Όχι, δεν βλέπαμε καθόλου. Εμείς βλέπαμε ότι... Τι βλέπατε, ότι θα εκλέξετε πρόεδρο? Δεν το βλέπατε μπορούσε αυτό? Μπορούσε μια σοβαρή και υπεύθυνη χώρα, με υπεύθυνη αντιπολίτευση, θα εξέλεγε πρόεδρο τότε και δεν θα μπαίναμε στο σημερινό δράμα. Πάντως εδώ παραδέχονται τα μισά στελέχη σας. Αρκετά στελέχη σας, τέλος πάντων, ότι μετά τον Ιούνιο, μετά τις ευρωεκλογές, ο φόβος του πολιτικού κόστους οδήγησε στο να κατέβουν τα μολύβια σε πολλά υπουργεία. Δεν να υπάρχει τέτοιο θέμα. Να μην προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Με αποτέλεσμα να αφήσετε στη νέα κυβέρνηση μια κατάσταση όχι και πολύ ρόδινη. Και ροδινότατη. Και άκουσα και τον Τσίπρα να λέει από το βήμα της Βουλής προς το Σαμαρά απευθυνόμενος, ότι εδώ μου στήσατε παγίδα, λέει. Γιατί του στήσαμε παγίδα? Ότι του στήσατε παγίδα βάζοντας τη λήξη της παράτασης τέλη Φεβρουαρίου, ώστε η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση να μην έχει χρόνο διαπραγμάτευση. Εμείς τόσο χρειαζόμασταν για να κλείσουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς δεν θα κάνουμε διαπραγμάτευση. Ναι, αλλά ξέρατε ότι θα γίνουν εκλογές. Το βλέπατε, ότι δεν θα εκλέξετε πρόεδρο. Μα δεν χρειαζόταν. Γιατί η δεν πήρατε μέχρι τον Ιούνιο? Κύριε Χατζηνικολάου, και μπλέξαμε σε όλη αυτή την καταιγίδα. Κανονικά θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει αμέσως σε ολοκλήρωση του ελέγχου που είχαμε ξεκινήσει εμείς και τελείωνε. Τι, να εφαρμόσει το mail, Χαρδούβελη? Ενώ είχε ας το άλλαζε, είχανε 2 μήνες καιρό, θα δούμε τώρα τι αλλαγμένο θα είναι. Θα έλεγαν αυτό το μέτρο δεν μου κάνει και το αντικαθιστώ με το άλλο. Αυτό είναι εφικτό, είναι δυνατό. Λέτε ότι χάσανε επίσης, χρόνο. Επίσης, λέτε ότι χάσανε χρόνο. Μα προσέξτε να δείτε, δεν είχαμε συμφωνήσει εμείς με την Τρόικα εφόλης της ύλης. Είχαμε κάποια θέματα τα οποία έπρεπε να τα ξανασυζητήσουμε. Δεν αποδεχόμασταν όλα. Παραδείγματος χάρη, σας λέω, για το συνταξιοδοτικό. Έλεγαν, είστε στην Ευρωζώνη, δεν είναι δυνατόν να βγαίνετε στη σύνταξη κάτω από τα 61. Αν δεν τα παραδεχόσασταν, γιατί τα έβαλε ο Χαρδούβελης στο mail? Μα δεν έβαλε ο Χαρδούβελης. Αυτή είναι η μεγάλη σκευωρία που έχει στηθεί. Το ΣΥΡΙΖΑ διαβάζει το email που έστειλε η Τρόικα. Δεν διαβάζει την απάντηση που έστειλε ο Χαρδούβελης. Παραδείγματος χάρη, μας έλεγε η Τρόικα ότι θέλω πλήρη ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων. Στην αρχή είχαμε αντιρρήσεις. Στη συνέχεια είπαμε, πάρτε την, να τελειώνουμε. Μας είπανε για το 61ο έτος της ηλικίας για σύνταξη. Όσο τα λέγατε και στο Χαρτούβελη πριν τις εκλογές να δώσει αυτές τις εξηγήσεις. Αργήσατε. Συγγνώμη τώρα. Αργήσατε. Σας τα είπαμε 100 φορές, αλλά εσείς δεν θέλετε να ακούσετε. Είστε αμετανόητοι. Εσείς φροντίστε δεν έχετε τώρα, καταλάβει εσείς τι έγινε τώρα και παραμένετε πραγματικά πώς θα τη δικαιολογήσετε στο εσωτερικό σας.
Τι λοιπόν, να κάνουμε, περιμένετε και θα δούμε. Θέση αυτή. Περιμένετε τουλάχιστον όμως. Απλούστα θα τα ξέρετε τι λέω μόνο κύριε Σκουρνέτη. Πρέπει να κατεβάσετε λίγο του τόνου. Να συνειδητοποιήσετε τι έχει γίνει. Επί δύο μήνες δεν το αντιλαμβάνεστε ότι μετά τις εκλογές είστε ακόμη περισσότερο πολιτικά απομονωμένοι. Επί δύο μήνες ο κόσμος ζει στον δρόμο. Ότι οι ψηφοφόροι στα συντριπτική τους πλειοψηφία στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Ο κόσμος αυτή τη μέρα ζει στον δρόμο. Είναι μια κυβέρνηση του 90% του ελληνικού λαού. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Κύριε Τσίπρα, τρίβετε τα χέρια σας και θέλετε να οικονομεύσετε αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Εδώ έχουμε ένα πελώριο ζήτημα. Θέλετε να υπονομεύσετε αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Θέλω να έχω μια πρόβλημα. Με πολιτικής εξήγησης. Κύριε, μην μιλάτε μαζί παράλληλα γιατί δεν βγάζει συμπέρασμα ο θεατής. Βάλτε μια ανωτελεία, θα ξανάρθω σε εσάς για την επιστολή Τσίπρα. Θέλω να έχω μια πρώτη απάντηση από τον κύριο Σκουρλέτη σε όσα είπατε. Παρακαλώ, κύριε Σκουρλέτη. Εδώ τα πράγματα ήταν αποκαλυπτικά πρώτα απ' όλα. Διότι ο κύριος Σταμάτης είπε ότι πάντως θα έπρεπε να κινηθούμε χάσατε. Στη λογική. Υπουργέ μου, χρόνο χάσατε. Μισό λεπτό. Δηλαδή μισό από τις 20 Φεβρουαρίου μέχρι τις 20 ναι. Μαρτίου, ποτέ, γιατί έπρεπε ποτέ, να επαναβεβαιωθεί η κυβέρνηση η ίδια απόφαση. Σε 1,5 μήνα δεν είχε ψηφίσει τόσο κρίσιμα νομοσχέδια όσο απλό. Η δική μας. Κάτι πολύ απλό. Έχουν γιατί ψηφιστεί έπρεπε, δύο νομοσχέδια, το γνωρίζετε πάρα υπουργέ, πολύ καλά. Θα μου τα πείτε για τα νομοσχέδια. Εγώ ρωτώ κάτι πολύ απλό. Γιατί έπρεπε την απόφαση της 20 Φεβρουαρίου ναι. να τη σέρνουμε μέχρι τις 20 Μαρτίου ανεφάρμοστη και να χρειαστεί γιατί η νέα εσείς. Επιβεβαίωση. Γιατί λέτε, αυτό γιατί λέω. Πρόκειται αυτό για ρωτώ. Μια πολιτική διαπραγμάτευση η οποία δεν έχει λήξει, η οποία έχει πάρα πολλές πράξεις. Γνωρίζετε ότι η Ευρώπη είναι ένα πεδίο αντιπαραθέσεων, διαφορετικών απόψεων, αντιπαλωτήτων. Δεν είναι τα πράγματα παγιωμένα. Ναι, εμείς για πρώτη φορά, λοιπόν, Φεβρουαρίου. Για πρώτη φορά, ένας μήνας για πρώτη φορά βάλαμε πάνω στο τραπέζι την έννοια της λιτότητας να συζητηθεί επίσημα. Για πρώτη φορά βάλαμε το θέμα της δημοκρατίας. Ξέρετε κάτι, πριν δύο εβδομάδες βρέθηκα στη Σύνοδο. Τι σημαίνει, εμείς δεν είχαμε δημοκρατία για Σκουρλέτη. Καλά, εντάξει. Τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα. Την έννοια της δημοκρατίας. Για προσέξτε τι λέτε. Την έννοια της δημοκρατίας. Ποια είναι η έννοια δημοκρατίας, κύριε Σκουρλέτη. Δεν ήταν νομιμοποιημένη η τροϊκά, κύριε Σταμάτη. Ποια είναι η δημοκρατία. Δεν είχε δημοκρατία νομιμοποίηση. Δεν είχε νομιμοποίηση. Γνωρίζω ότι δεν είχε κυβέρνηση δημοκρατική ευαισθησία μια κυβέρνηση. Δεν είχε που είχαμε 170 βουλευτέ. Δεν έχετε εσεί που κάνετε στην κυβέρνηση. Ήταν συνώνυμο του αυταρχισμού τη βία. Του ελέγχουν τον άνθρωπο. Θα την πιστοποιήσουμε αυτή στις παρελάσεις της 20ης Μαρτίου. Αυτά που είδαμε. Να δούμε τη δημοκρατικότητα. Σαμαράς, μόνο δημοκρατία δεν λέγονται. Την απαξίωση, δημοκρατία. Την απαξίωση του κοινοβουλίου. Όλα αυτά τα έχουμε δει. Τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εμείς, τώρα μιλάω εμείς εγώ. Εφαρμόσαμε τώρα μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία υποχρεωτικά αποδεχθήκατε ότι θα την ακολουθήσετε κι εσείς. Αλλά με τεράστια απώλεια. Με πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Η οικονομία καταραίει. Δεν ξέρετε τους κανόνες. Δεν ξέρετε, έρχεστε πρώτη φορά. Τους κανόνες θα μου τις πει ο κύριος Χατζηνικολάου. Όχι, εγώ θα σας θυμίσω όμως. Ο κύριος Χατζηνικολάου έχει την ευθύνη. Την ώρα που μιλούσαμε διακόψατε. Εάν θέλετε να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, είμαι πρόθυμος. Μάθετε να συζητάτε. Την ώρα που μιλούσαμε διακόψατε. Την ώρα που μιλούσαμε διακόψατε. Να επικοινωνείτε με αυτή την απέναντί σας. Να του εντάξει ο καθένας μόνος. Παρακαλώ κύριε Σταμάτη. Εάν με διακόψετε όμως θα σας διακόψω. Σας το λέω να το έχετε υπόψη σας. Μα είχα ξεκινήσει να μιλάω. Μιλήσατε τον διπλάσιο χρόνο και διακόπτε. Να χαμηλώσουμε τους τόνους και να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Ελάτε κύριε Σκουρλέτη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αυτό που έζησε η χώρα και όλη η Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια ήταν μια προσπάθεια να υπάρξει μια πραγματική πολιτική διαπραγμάτευση η οποία μπήκε στον πυρήνα των κυρίαρχων ευρωπαϊκών στρατηγικών. Διότι όπως πολλές φορές έχουμε πει, το πώς θα αντιμετωπιστεί η Ελλάδα δεν έχει να κάνει μόνο με τα ιδιαίτερα δικά της συμφέροντα, τα συμφέροντα αυτής της χώρας και αυτού του λαού, αλλά αγγίζει με τον τρόπο που περπατάει σήμερα η Ευρώπη, που χτίζει το μέλλον της. Και αν κάτι έχει μπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο στο επίκεντρο αυτή τη συζήτηση, είναι και η ηγεμονία των κυρίαρχων δυνάμεων. Άρα μου λέτε λοιπόν ότι αυτά μπορούν να απαντηθούν άπαξ ή μέσα σε ένα μήνα. Όχι βέβαια. Είμαστε σε μια νέα φάση. Αυτή η φάση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν νέες δυναμικές, νέες δυνάμεις. Είμαστε στην αρχή της. Και να ευχόμαστε όλοι αυτή η προσπάθεια να πετύχει και να λειτουργήσει καταλυτικά, όχι για το μέλλον μόνο αυτής της χώρας, αλλά για την αλλαγή πια κάποιων απόψεων συνολικά στην Ευρώπη. Ο κύριος Σταμάτης είπε, και έχουν αρχίσει και τίθεται τέτοια ζητήματα. Ο κύριος Σταμάτης είπε πριν από λίγο ότι θα χρειαστείτε λεφτά. Ότι είναι οι αριθμοί δείχνουν ότι θα χρειαστείτε να πάρετε λεφτά. Καινούριο είναι αυτό. Και ότι τα χρήματα. Αυτό είναι καινούριο. Ξέρετε καμιά χώρα η οποία δεν χρειάζεται λεφτά. Να τελειώσω την ερώτησή μου. Βεβαίως. Είπε ο κύριος Σταμάτης ότι θα χρειαστείτε λεφτά και ότι αυτοί οι λεφτά δεν δίνουν
αν δεν τα συνοδεύσουν από, με δημοσιονομικά μέτρα. Λοιπόν, με γιατί είναι υποχρεωμένοι, κύριε Χατζηνικολάου, αυτού λένε κανονισμοί. Δεν κάνουν καμία εξαίρεση. Γιατί δεν μας έχουν εμάς τα ζητά. Εγώ δεν άκουσα. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι απλό, για να μπορέσει να απαντήσει συνολικά. Εμάς δεν μας έκαναν καμία χάρη. Εσείς είπατε ότι ξεκινήσαμε μια διαπραγμάτευση ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο και δεν καταφέραμε να την κλείσουμε. Γιατί δεν την κλείναμε? Αν δεν θα μας έκαναν χάρη εμάς? Γιατί ακολουθούν συγκεκριμένους κανονισμούς. Και νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι θα βάλει δικούς του κανονισμούς. Και έρχεται η Μέρκελ και του λέει, κύριε, οι θεσμοί θα σε κρίνουν και τον Eurogroup. Να σας διακόψω για να μεταφέρω την πληροφορία από το Βερολίνο ότι ολοκληρώνεται από στιγμή σε στιγμή το δείπνο. Ο Πρωθυπουργός ειδοποίησε τους δημοσιογράφους να μεταβούν στο ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει, όπου δεν θα κάνει μεν μια συνέντευξη τύπου, αλλά θα τους κάνει μια αναλυτική ενημέρωση για το τι συνέβη. Και επομένως θα έχουμε στην πορεία της εκπομπής μας ενημέρωση από το Βερολίνο για αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν άκουσα από επίσημα χείλη, πολύ δε περισσότερο δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου, οποιαδήποτε απέτηση συγκεκριμένων μέτρων από μεριάς των δανειστών. Αντιλαμβάνομαι ότι όταν σε δανείζουν πρέπει να εξετάζουν τη φερεγγιότητά σου και τη δυνατότητά σου να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις σου. Πολύ σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό το οποίο θεωρώ απαράδεκτο είναι να επεμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας και να καθορίζουν τον πολιτικό προσανατολισμό των συγκεκριμένων μέτρων. Αυτό που κάνουν όλα τα προηγούμενα 5 χρόνια. Κύριε Σχούλη, γιατί το λέτε? Διότι τα μέτρα που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν απλά και μόνο για την ικανοποίηση εκείνων των προϋποθέσεων των οικονομικών που θα μας έδιναν τη δυνατότητα να αποπληρώσουμε. Άλλωστε, είδατε ότι αυτή η συνταγή τίναξε το χρέος στον αέρα. Κύριε Σκουλέτη, γιατί δεν το λύνουμε το θέμα σήμερα? Αλλά για παράδειγμα, Σκουλέτη, το αν θα έπρεπε να διαλυθούν, οι εργασιακές σχέσεις, δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με τα δημοσιονομικά ζητήματα. Και το κάνανε με μεγάλη ευχαρίστηση. Το αν θα έπρεπε να ανέβει το όριο των ομαδικών απολύσεων από το 2 στο 5%, το κάνανε. Το αρνηθήκαν. Το αν θα έπρεπε, για παράδειγμα, να μπουν στο απειρόβλητο συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Δεν ήταν κάτι το οποίο ούτε καν το επέβαλε η Τρόικα, το κάνατε όμως για τους δικούς σας. Ποια συμφέροντα? Αναφέρομαι στις συγκεκριμένες χαριστικές ρυθμίσεις που περάσατε. Πείτε μία. Αυτές που προχθές ήταν μαζί στο κοινοβούλιο και τις περασπίστηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Πείτε την. Και είπε ότι τα πρόστιμα που χαριστήκανε. Ποια τα πρόστιμα? Τα τρία πού? Πρόστιμα που χαριστήκανε. Λοιπόν, εδώ, και ήταν εδώ, αυτό λοιπόν, που σας έκανε. Επειδή, και ήταν αυτό που σας έκανε. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Και εγώ δεν τα αφήνω να πέσουν κάτω τίποτα. Σας προκαλώ, κύριε Σκουρλέχη. Ένα λεπτό. Έχω πολλές διαμαρτυρίες. Την προηγούμενη Παρασκευή είμαστε σε απόσταση 20 μέτρων. Ότι μιλάτε παράλληλα και λοιπόν, δεν βγάζει κανείς έθεσε ένα θέμα. Ναι, εγώ δεν ήθελα να το θίξω. Αφήστε να ολοκληρώσει και θα σας δώσω το λόγο. Έχετε ολοκληρώσει, κύριε Σκουρλέτη. Ελάτε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Αναφέρομαι λοιπόν σε μια σειρά. Σας παρακαλώ, μέτρα. Όταν μιλάτε παράλληλα, έχω πολλές διαμαρτυρίες ότι δεν σας ακούνε κανέναν από τους δύο. Λοιπόν, αναφέρομαι λοιπόν σε. Δεν λέω να μην γίνεται καμιά διακοπή, δεν είμαστε εκκλησία, συζήτηση κάνουμε. Αναφέρομαι λοιπόν σε μια σειρά μέτρα τα οποία δεν είχαν στενά δημοσιονομικό ορίζοντα και χαρακτήρα, αλλά ουσιαστικά θέλαν να ανατρέψουν παγιωμένες κατακτήσεις του ελληνικού λαού και των εργαζομένων. Αποσκοπούσαν στο να δημιουργήσουν αυτό που ονομάσαμε εμείς μνημονιακό καθεστώς. Ένα καθεστώς μεγάλης εκμετάλλευσης για τους εργαζόμενους, μεγάλης ανασφάλειας. Ένα καθεστώς το οποίο τρέφεται από την εκτείναξη της ανεργίας, διότι όταν ξέρεις έχεις 1,5 εκατομμύριο ανέργους δίπλα σου, είσαι διατεθειμένος να δουλέψεις με λιγότερα χρήματα και με χειρότερους όρους στη δουλειά σου. Αυτό λοιπόν είναι που, αυτό το έκτρωμα, το μνημονιακό, υπηρετήσαν οι προηγούμενες τρεις κυβερνήσεις. Λοιπόν, και αυτά ήταν άσχετα, από τις υποχρεώσεις της χώρας. Αυτά λοιπόν έχουν συνειδητοποιήσει οι εταίροι μας σήμερα ότι δεν τα συζητάμε εμείς. Αποτελούν παρελθόν. Αυτή είναι όλη τη ζημιά, θέλουμε να την ανατάξουμε. Και σε αυτή την προσπάθειά μας, ευτυχώς, δεν έχουμε μόνο όσους μας στήριξαν στην κάλπη. Έχουμε πολύ περισσότερους. Ναι, και θέλω να έρθετε, κύριε Σταμάτη, τώρα και στο σχολιασμό της επιστολής Τσίπρα προς Μέρκελ, παρακαλώ. Λοιπόν. Θα τη σχολιάσω στο τέλος. Εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Ένα είναι μία πρόκληση και το δεύτερο είναι ένα αυταπόδεικτο γεγονός. Μας λένε για τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου που επιβεβαιώθηκε την 20η Μαρτίου. Μάλιστα. Φέρτε τη στη Βουλή. Εμείς λέμε
ότι είναι επιβεβαίωση αυτών που λέω εγώ. Εσείς λέτε όχι. Φέρτε τη στη Βουλή. Αν δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε, φέρτε τη στη Βουλή. Όχι για να την ψηφίσουμε. Αυτό δεν το δέχεστε. Φέρτε τη στη Βουλή για να τη διαβάσουμε, κύριε Σκουρλέτη. Τόσο δύσκολο είναι. Καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί δεν τη φέρνετε. Γιατί εκεί λέει επιλέξει αυτό που συμφωνήσατε 20 Φεβρουαρίου, λέει επιλέξει αυτά που λέω εγώ. Είναι συνέχιση του προγράμματος, έλεγχος από την Τρόικα, okay από την Τρόικα, εκταμείευση. Αυτά λέει. Το έχετε δει αυτό το κείμενο? Εγώ σας λέω ότι αυτό λέει. Και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Επειδή δεν το έχω δει. Επειδή... Α, δεν το έχετε δει. Όχι, δεν το έχω δει. Λέτε ότι το έχω πληροφορηθεί. Μα τι είστε και επειδή, συγγνώμη κύριε Σκουρλέτη, εσάς είναι δύσκολο να το φέρετε στη Βουλή. Μυστική διπλωματία. Θα έρθει για συζήτηση στη Βουλή. Κύριε Σκουρλέτη, και το αν θα ψηφιστεί με ποιο τρόπο και πότε, αυτό σας το ζητάμε τόσο καιρό. Κυβέρνηση. Έχουν γίνει ερωτήσεις κατάθεση εγγράφων. Είναι δυνατόν ένα δημόσιο έγγραφο να μην το φέρνετε? Το πρώτο. Το δεύτερο. Αναφέρεται σε μια περίπτωση που εγώ δεν ήθελα να τη θίξω, αλλά επειδή την έχετε κάνει σημαία. Θα σας πω λοιπόν για τη σημαία. Εμείς ψηφίσαμε ως κυβέρνηση μια ρύθμιση που αφορούσε δύο εταιρείες με τριγωνικές συναλλαγές. Και γίνεται καταγγελία από τον κύριο Στρατούλη και από το ΣΥΡΙΖΜΑ, βλέπω τώρα την υιοθετεί, ότι αυτή η ρύθμιση ευνοούσε δύο εταιρείες, την εταιρεία Βαρδινογιάννη και την εταιρεία Λάτσι, τον πρώτο με 800 εκατομμύρια και τον άλλο με 400. Η απόδειξη είναι απλή, κύριε Σκουρλέτη. Εμείς πιστεύουμε ότι ήταν σωστό που το κάναμε. Εσείς τώρα που γίνατε κυβέρνηση, μπορείτε και λέτε ότι δεν είναι σωστό, φέρτε τροπολογία στη Βουλή και ανακαλέστε το. Να πάρτε και το 1-200, να σας λυθεί και ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν το κάνετε? Έχετε καταλάβει τι ψηφίστηκε την Παρασκευή? Εγώ τι κατάλαβα. Για τις τριγωνικές πωλήσεις. Τι σχέση έχουν? Τι σχέση δεν έχουν σχέση, κύριε. Για πρώτη φορά υπήρξε συγκεκριμένη ρύθμιση. Μπορείτε στις κόμπες σας να λέτε ότι θέλετε. Η οποία στοχοποιεί μια πρακτική η οποία είναι εις βάρος του ελληνικού λαού. Φέρτε ad hoc, για τις τριγωνικές πωλήσεις. Φέρτε ad hoc ρύθμιση που να λέει ότι ο νόμος που ψήφισε ο Στουρνάρας τότε είναι λάθος. Έχετε ως παράταξη έχετε πλεώνασμα πολιτικού θράσους. Κύριε Στουρνάρα, συγγνώμη, θα πήγε. Όχι, κύριε Στουρνάρα. Λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, φέρτε ρύθμιση που να ανακαλεί τον νόμο που ψηφίσαμε εμείς. Είναι απλό. Γιατί αν δεν το κάνετε, ή είστε συκοφάντες, ή πιστεύετε ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Πείτε μας. Γιατί δεν φέρνετε τροπολογία και γιατί δεν φέρνετε τη σύμβαση. Η απάντηση υπήρξε και γιατί δεν φέρνετε τη συμφωνία. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία που υπήρξε όλα. Το άρθρο τώρα 24 για το άλλο που, είπατε, κύριε που προβλέπει εδώ την πάταξη των τριγωνικών πωλήσεων. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Έρχεται ο κύριο Τσίπρας 5 μέρες πριν από τη συνάντηση των 7 και της συνοδοκορυφής και στέλνει ένα γράμμα απελπισίας στη Μέρκελ. Γιατί το λέτε γράμμα απελπισίας? Αυτό διάβασα εγώ. Το διάβασα πρέπει αναλυτικά. Απελπισία. Περιγράφει την πραγματικότητα. Μπράβο. Απελπισία είναι. Δεν έχω λεφτά και θα πρέπει ή να δώσω μισθούς και συντάξεις ή να πληρώσω τις υποχρεώσεις. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αυτό λέει. Κύριε Σταμάτη, τα ακούτε πρώτη φορά έτσι από τον κύριο Τσίπρα. Δεν το λέει αυτό έτσι. Αυτό λέει. Αυτό λέτε εσείς. Όχι, αυτό λέει. Εγώ διάβασα την επιστολή με την οποία λέει ότι υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας και καλεί την κυρία Μέρκελ να μην αφήσει ένα μικρό πρόβλημα ρευστότητας να εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα. Με άλλα λόγια λέει το ίδιο πράγμα. Και ενώ αυτή η επιστολή, σύμφωνα με το ίδιο το Μαξίμου, την κυβέρνηση, είναι το έναυσμα ή αν θέλετε το κέντρισμα για να μαζευτούν οι 7. Κάτι σοβαρό συμβαίνει. Μαζεύονται στις 7, οι 7, τελειώνει η σύσκεψη και αφού τελειώνει η σύσκεψη, ο κύριος Τσίπρας δεν λέει τι πέτυχε από αυτού. Γιατί καλέσατε τους 7. Αφού ο βασικός λόγος, δική σας ανακοίνωση μιλάω τώρα, για την ανακοίνωση του μεγάλου Μαξίμου. Δεν σας καταλαβαίνω. Λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι με βάση αυτή την επιστολή συγκλήθηκαν οι 7. Άρα, λέει ότι κοινοποιήθηκε αυτή η επιστολή. Όχι, κοινοποιήθηκε στους 3, αλλά λέει ότι αυτό ήταν το ερέθισμα για να συγκληθούν οι 7. Και ρωτώ εγώ, αν ήταν τόσο δραματική η κατάσταση και αν γι' αυτό το λόγο έγινε στην Ελλάδα. Δεν ήταν δραματική η κατάσταση σε σχέση με το χρηματοδοτικό. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω, κύριε Σκουρλέτη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει και την γνωρίζουμε. Όταν τελείωσε η σύσκεψη. Ακούσατε εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν η συζήτηση να λένε ρύθμιση στο για στο πολιτικό θέμα επίπεδο. Αυτό που δεν κάνατε ποτέ. Αυτό που δεν μπορέσατε να κάνετε ποτέ να συζητήσετε πολιτικά. Σκουρλέτη. Εμείς το κάναμε σε καθημερινή βάση. Εμείς δεν κάναμε το νέο ελληνοαλβανικό έπος μαζί με τον
κύριο Καμένο. Εμείς δεν φορέσαμε κράνος και περικεφαλαία να ανεβούμε στα αλβανικά τα σύνορα να κάνουμε πόλεμο τους Γερμανούς. Κάναμε σοβαρή κουβέντα και διαπραγμάτευση. Όπως ταιριάζει ανάμεσα σε φίλες, σύμμαχες και εταίρους χώρες. Αυτό κάναμε. Αυτό δεν το καταλάβατε. Εσείς νομίζετε θα πάτε να κάνετε πόλεμο. Κάνατε διαπραγμάτευση. Και αυτό το πόλεμο το πληρώνουμε σήμερα. Κάνατε διαπραγμάτευση. Σήμερα, κύριε, 2,5 χρόνια. Ρωτώ και όλους που μας παρακολουθούν. Αισθάνθηκαν ανησυχία. Αισθάνθηκαν τρόμο. Δύσκολη κατάσταση, δεν λέω. Τι λέτε. Δύσκολη. Πονεμένη σε ορισμένους ανθρώπους. Ρωτήστε τους άλλους. Αλλά είδατε αυτή την αγωνία που έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους. Θα είμαστε στο ευρώ. Τι τρόμο αισθανθήκαν από την πολιτική σας. Θα πάρω δάνειο από την τράπεζα. Δεν θα πάρω. Έσταζε αίμα αυτή η πολιτική. Έχετε διαλύσει την οικονομία. Έσταζε αίμα αυτή η πολιτική η οποία εφαρμόσατε. Έχετε διαλύσει την οικονομία. Έσταζε αίμα. Και ο τρόμος έσταζε κυριολεκτικά. Και ο τρόμος αποτυπώθηκε στο γράμμα του Πρωθυπουργού. Και ρωτάω, για ποιο λόγο το στείλατε αφού δεν το συζητήσατε το θέμα. Και τι πέτυχε με αυτό το γράμμα. Τίποτα απολύτως. Θα πάτε στους θεσμούς, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία, θα κάνετε τις προτάσεις σας, όποιες αλλαγές θέλετε, ζητήστε, θα τις κοστολογήσουμε, διότι άκουσα και κάτι περίεργο. Λέτε κάποια πράγματα και σας το λέω τώρα σοβαρά. Τους πάτε καμιά πρόταση για αύξηση τσιγάρων. Δεν το δέχονται. Και ξέρετε γιατί. Γιατί έχουμε φτάσει σε ωριακά επίπεδα, τα έχουμε ξεπεράσει μάλλον. Και περαιτέρω αύξηση της τιμής των τσιγάρων, όχι μόνο δεν θα φέρει έσοδα, θα φέρνει μείωση. Είναι όπως την πατήσατε εσείς με τα καύσιμα. Από εκεί τη βγάζετε την εμπειρία. Τώρα θέλω να πω κύριε. Πιθανότατα. Μπράβο λοιπόν. Μα κάτι μάθατε. Να σας πω κάτι. Είναι το μόνο σωστό που έχετε πει μέχρι τώρα. Είναι το πρώτο σωστό που έχετε πει. Δεν είπαμε ότι τα κάναμε τέλεια. Αλλά τα λάθη τα διορθώνουμε. Χάλια τα κάνατε. Κύριε Σκουρδέτη, τα λάθη. Εμείς αυτή την ώρα δεν έχουμε τον Κοσμάκη να αποσύρει λεφτά από την τράπεζα γιατί φοβάται. Δεν έχουμε τους εμπόρους να μην μπορούν κάνετε τα να πάντα. Πάνε στην τράπεζα. Κάνετε τα πάντα γι' αυτό. Να πάνε και βάλετε δάνεια. Και τα παπαγαλάκια σας ακούστε σε διάφορα τώρα. Συστημικά μέσα. Ακούστε τώρα. Παραμονή της συνάντησης της κορυφής να λένε την προηγούμενη για ποιες κορυφή θα πάρθουν μέτρα. Όνομα, να λένε ότι θα πάρθουν μέτρα σαν της Κύπρου. Πόνυμο, τα πάντα τα κάνατε. Κύριε Σκουρλέτη. Συμμετείχατε σε ένα συνδυασμό υπονόμευσης της χώρας. Όνομα τεπώνυμα. Η πολιτική πρακτική από αυτήν του κόμματός σας δεν έχει γνωρίσει ο τόπος μετά το 1974. Επώνυμο. Αυτό αναφέρεστε κάνατε. Στην εφημερίδα Βήμα, η οποία παραμονές των εκλογών είχε βγει με κόκκινο ολόκληρο την πρώτη σελίδα και καλωσόριζε το Μεσσία. Αφήστε τα αυτά. Αυτοί λοιπόν που σας οδηγήσανε στην νίκη, λέτε τώρα ότι συνεργάζονται μαζί μας. Και έλεγε για τις καταθέσεις. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται. Θα παρακαλέσω να χαμηλώσουμε τους τόνους. Πόσο πολιτικά εγκληματίες ήσασταν όλα αυτά τα χρόνια. Θα παρακαλέσω να χαμηλώσουμε. Τώρα, κύριε, τώρα σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Παρακαλώ, σκόπιμα το παρακαλώ θερμά να χαμηλώσουμε τους τόνους. Θέλω να πάω τώρα για να έχω ένα πρώτο σχόλιο από τους συναδέλφους μου. Θα ξεκινήσω από τη Μαριάννα Πυριώτη. Μαριάννα, καλησπέρα και πάλι. Πώς είδες τις δηλώσεις Τσίπρα και Μέρκελ απόψε? Ήταν πολλά χαμόγελα, αλλά και τα τύχη-τύχη. Δηλαδή, είναι φανερό και το είδαμε από λέξεις κλειδιά, από φράσεις κλειδιά του κυρίου Τσίπρα περισσότερο στη δεύτερη τοποθέτησή του, δηλαδή στους δύο πυλώνες που έβαλε, ότι υπάρχει μία πρόθεση και μία διάθεση προσέγγισης και μάλιστα εντονότατης σε όποιες ευκαιρίες είχε. Μίλησε και είχε φανερό ότι φτιάχνει γέφυρες. Η κυρία Μέρκελ από την πλευρά της αντίστοιχα ήταν εξαιρετικά θερμή ως προς το ύφος, ως προς την φρασιολογία κτλ. Αλλά αυτό που πήγε να κάνει στρατηγικά η κυβέρνηση, δηλαδή να πετύχει μια πολιτική συμφωνία, είτε αυτή η πολιτική συμφωνία αφορούσε στην οκταμερή, είτε τώρα μέσω της κυρίας Μέρκελ, είτε μεθαύριο, εάν προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο, είναι εμφανές ότι δεν βγαίνει αυτό. Τι Μαριάννα, βγαίνει όμως. Θέλω να σου θυμίσω ότι προεκλογικά ο Αλέξης Τσίπρας, και όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τον Πρόεδρο, μιλούσε για τη Γερμανία, που είναι μία από τις χώρες της Ευρωζώνης. Ναι, μία από τις 19, μία από τις 19 χώρες της Ευρωζώνης. Σήμερα, λοιπόν, η κυρία Μέρκελ μόταμο χρησιμοποίησε τα λόγια του Ακριβώς. Αλέξη Τσίπρα. Ακριβώς. Και είπε, εμείς είμαστε μία από τις 19 χώρες της Ευρωζώνης, να πάτε στους θεσμούς. Και το είπε αυτό πολιτικά, εντελώς πολιτικά, πετώντας όμως πάλι πίσω τον μπαλάκι. Εγώ να προσθέσω ρεπορταζιακά περισσότερο, γιατί είμαστε ακόμα σε μια πολύ περίεργη ώρα. Δεν έχουμε εικόνα πλήρη και είναι πολλές φορές έτσι επικίνδυνο να βγάζουμε συμπεράσματα. Θα ξέρουμε σε λίγο αρκετά περισσότερα. Και ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς από την πλευρά της Κομισιόν
είπε ήρεμα, παιδιά, αφήστε τα λόγια, πάμε σε περισσότερη δουλειά για να πετύχουμε κάτι στο Eurogroup. Να τονίσω επίσης ότι μου έκανε εντύπωση μία έκθεση τώρα της Goldman Sachs, η οποία χτυπάει το καμπανάκι στη κινδύνου και λέει επιλέξει η Ελλάδα οδηγεί το ευρώ κάτω από την ισοτιμία του δολαρίου. Ότι παρενέβη ο λευκός οίκος εκφράζοντας την ικανοποίησή του που κάτι γίνεται, ειδικά στη συνάντηση Βερολίνου, έτσι. Έχει σημασία τώρα πώς χτίζεται γύρω-γύρω ένα τεράστιο ενδιαφέρον, το οποίο δείχνει και μια αγωνία για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτού του τύπου η διαπραγμάτευση. Σημείωσα ακόμη, Νίκο, και νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία, ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είπε συγκεκριμένα πια πράγματα για την γεωστρατηγική διάσταση του προβλήματος της Ελλάδας και το τόνισε. Και η Μέρκελ σε κάποιο σημείο είπε είμαστε και οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Το υπογράμμισε. Ακριβώς. Και μια ασταθής. Φαίνεται ότι αυτό είναι ένα χαρτί που έχει χρησιμοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση. Η γεωστρατηγική μας δηλαδή θέση. Ναι. Και είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον το αμερικανικό ενδιαφέρον σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί ακούμε τον αχό των Ηνωμένων Πολιτειών και του τηλεφωνήματος Ομπάμα-Μέρκελ ως προς το ελληνικό σκέλος. Αν αυτή είναι μέχρι στιγμής η εικόνα από το πόσο έντονα ξαφνικά, δεν μιλάω τώρα ούτε για τα πρακτορία ούτε τα γερμανικά μέσα, αυτά έχουν ήδη δώσει το στίγμα τους, καλό, κατανόηση, ναι, αλλά να δούμε. Εάν αυτό είναι το γενικό κλίμα πολιτικά από αυτή τη συνάντηση, θα σας έλεγα ότι είναι μια συνάντηση η οποία έχει εξαιρετική σημασία, και το πόση σημασία έχει θα το δούμε αμέσως μετά. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν στη συνέχεια όλα αυτά τα ωραία και τα που στρέφονται σιγά σιγά το ένα προς το άλλο και αρχίζουν να δένουν, υλοποιηθούν. Διότι αν δεν υλοποιηθούν, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Είμαστε με το ένα πόδι, μη σας πω και με τα δύο πόδια, στον κρεμό, και κυρίως η πραγματική μας οικονομία είναι εκεί. Πάμε στο Στάθη για να έχουμε ένα πρώτο. Μαριάννα, ετοίμασε από μία ερώτηση για τους δύο κυρίους. Ναι. Στάθη, έρχομαι σε σένα για ένα πρώτο σχόλιο. Καθώς ερχόμουν εδώ για να λάβω μέρος στην εκπομπή που είχες την καλοσύνη να με καλέσεις, σταμάτησα σε ένα σουβλατζίδικο της περιοχής να φάω ένα σουβλάκι να στυλωθώ. Ο σουβλατζής με γνώρισε. Δεν έφερες τίποτα όμως. Η αλήθεια είναι ότι αμέλησε. Ο σουβλατζής με έχει δει να έρχομαι και άλλες φορές, με γνώρισε, με θεώρησε πρόσωπο περιοπής κατά συνέπεια και με ρώτησε για τη γνώμη μου για τα πράγματα. Άρχισα λοιπόν να του λέω ότι τα πράγματα είναι καποζόρικα και να αρχίζω μια κάποια από αυτές τις αναλύσεις που κάνουμε. Με διέκοψε. Μου λέει ο Τσίπρας είναι παλικάρι. Για πρώτη φορά εγώ, μου λέει, νιώθω να έχει αποκατασταθεί η αξιοπρέπειά μου. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει, αλλά και μόνο που κατάφερε αυτό είναι καλό. Νομίζω ότι αυτή η ανάλυση του ανθρώπου που φτιάχνει τα σουβλάκια δεν απέχει ιδιαίτερα από αυτά που κουβεντιάζουμε και που κατά βάθος όλοι μέσα μας ξέρουμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας... Και το σουβλατζί σου αριστερό τον έχεις διαλέξει. Μα δεν είναι αριστερός. Αυτό είναι το ωραίο, και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Σκουρλέτη που λέει ότι πια την κυβέρνηση δεν την υποστηρίζουν μόνο όσοι την ψήφισαν, αλλά ένα ευρύτερο φάσμα. Αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν είναι. Ότι έχει... Αλλά αυτό είναι όμως... κάτι που έχει συμβεί και με προηγούμενες κυβερνήσεις. Ναι, είναι ένας μήνας του μέλητος. Βεβαίως, αυτό το μήνα του μέλητος ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι πρώτες ανησυχίες, οι πρώτες απογοητεύσεις και ενδεχομένως πικρίες. Όμως, τουλάχιστον ως αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας εκφράζει περισσότερο από κάθε άλλον και περισσότερο από κάθε άλλη φορά την ανάκτηση της χαμένης μας αξιοπρέπειας. Μάλιστα. Η στάση του στο Βερολίνο σήμερα ήταν πολύ κοντινή σε αυτό που περιέγραψε ο Σουβλατζής. Διότι για πρώτη φορά, τα είπατε κι εσείς, ετέθη το θέμα της Siemens, ετέθη το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων ενδεχομένως με μια διπλωματική γλώσσα, όταν στάθηκε περισσότερο στο ηθικό μέρος του θέματος, αλλά έτσι ξεκινάνε αυτές τις συζητήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι η κυρία Μέρκελ δεν το απέκλεισε το θέμα,
παρότι ισχυρίστηκε ότι για τη Γερμανία αυτό το θέμα πολιτικά έχει τελειώσει, άφησε ανοιχτό το θέμα να συζητηθεί σε μια άλλη βάση. Και νομίζω ότι έτσι αρχίζουν κάποιες τέτοιες συζητήσεις, κάποιες τέτοιες διεκδικήσεις. Εκεί που θα διαφωνήσω με τον κύριο Τσίπρα ήταν στο γεγονός ότι από μια διπλωματική αυρότητα ενδεχομένως κάκισε το εξώφυλλο του Σπίγκελ. Το εξώφυλλο του Σπίγκελ, για να θυμίσω και να πω σε όσους από τους τηλεθεατές μας δεν γνωρίζουν. Και στην Αυγή έκανε κριτική. Ναι, αμέσως μετά. Σκληρή. Ναι. Έδειχνε την κυρία Μέρκελ εν μέσω ναζί αξιωματικών της κατοχής πάνω στην Ακρόπολη. Εκεί διαφωνώ με την ανάλυση που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η υπόμνηση της ιστορίας ενδεχομένως να δημιουργεί στερεότυπα. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η απώλεια της μνήμης δημιουργεί στερεότυπα, σαν αυτά που ζούμε σήμερα στην Ευρώπη με την άνοδο των νεοφασιστών, ενώ αντιθέτως η υπόμνηση της ιστορίας δημιουργεί το μέτρο εκείνο που χρειάζεται να έχουν τα πράγματα για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Μάλιστα. Δεν θα σταθώ σε αυτό που έλεγε ο Θουκυδίδης, ότι ο Όλβιος εστί ως τις έσχεν της ιστορίας μάθηση, αλλά θα σταθώ στο γεγονός και κυρίως αυτό, ότι ο Σπίγκελ δεν βγαίνει τυχαία με αυτό το εξώφυλλο. Βγαίνει για να υπενθυμίσει στην κυρία Μέρκελ ότι αυτό για το οποίο ψέγεται σήμερα η Γερμανία είναι ότι πάει να δημιουργήσει μια ηγεμονική σχέση με την υπόλοιπη μια Ευρώπη. Μια γερμανική Ευρώπη. Ακριβώς, που δεν απέχει από ένα τέταρτο Ράιχ. Και όταν αυτό το θέμα δεν είναι ταμπού για τους μισούς δημοσιογράφους και τη μισή διανόηση στην Ευρώπη, δεν μπορεί να είναι για μας. Κατά τα άλλα, και κλείνω με αυτό, θα ήθελα να πω ότι πράγματι κάτι έχει αλλάξει στην Ελλάδα μετά τις εκλογές, τις τελευταίες. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έζησε, είναι σκληρή έκφραση που θα πω, αλλά είναι κυριολεκτική, μια δικτατορία υπαγορεύσεων. Η κυβέρνηση αυτή φαίνεται να μην δέχεται εντολές. Το τι θα καταφέρει είναι κάτι ανοιχτό. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πορεία. Και τότε θα κρίνουμε. Βεβαίως. Αλλά η περίοδος των υπαγορεύσεων τέλειωσε ανεπιστρεπτή. Μάλιστα. Στάθη, ετοιμάζεις από μία ερώτηση για τους δύο κυρίους, για το επόμενο τμήμα της εκπομπής. Πάμε στην Κάτια Μακρύ, την αρχισυντάκτρια της Αγοράς, για να έχουμε ένα πρώτο δικό της σχόλιο. Κάτια. Λοιπόν, καταρχήν, εμφανής διάθεση αποκλιμάκωσης της έντασης και από τις δύο πλευρές, και αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό. Εξαιρετικός ο Πρωθυπουργός. Και εδώ κάνω αποκλιμάκωση της έντασης. Γι' αυτό σας έβγαλα τώρα και τους τρεις για να αποκλιμακώσω την ένταση. Λοιπόν, εξαιρετικός το σκέλος που έβαλε το θέμα της Siemens επιτέλους. Φυσικά όλοι καταλάβαμε ότι η κυρία Μέρκελ έκανε πως δεν το άκουσε. Δεν είπε απολύτως τίποτα γι' αυτό. Πολύ καλό στο θέμα το ότι έθεσε επιτέλους το θέμα των επανορθώσεων, έστω και αν δεν πήρε την απάντηση που ήθελε, έστω και αν δεν το έβαλε όπως ήθελε, γιατί φαντάζομαι ότι ο κ. Τσίπρας δεν ήθελε να πει είναι ηθικό το θέμα, ήθελε να πει πολύ περισσότερα. Είπε όμως ότι το θέμα είναι έστω ηθικό, αλλά το έβαλε επιτέλους και το ακούσαμε από στόμα Έλληνα Πρωθυπουργού. Εξαιρετικά υπερασπιστικός προς τους Γερμανούς, άδειασε τον κύριο Παρασκευόπουλο, που είχε πει ότι θα υπογράψει την απόφαση του διστόμου. Είπε: δεν τίθεται τέτοια θέμα, ποιος τα λέει αυτά. Ο υπουργός του τα είχε πει πριν από δύο εβδομάδες. Διέψευσε τα περικτηρίων. Ακριβώς. Που... Το είχε πει ο κύριος Παρασκευόπουλος Παρασκευή βράδυ. Ήταν κιόλα στη Βουλή. Το είχε πει ο υπουργός. Σήμερα τον άδειασε ο πρωθυπουργός, όπως και τον κύριο Καμένο. Όλοι το καταλάβαμε για το θέμα των τζιχαντιστών, των μεταναστών. Άδειασε το μισό του κόμμα ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας, γιατί όλοι τις τελευταίες μέρες είχαν βγει στα κεραμίδια με τη Γερμανία. Τώρα, στα οικονομικά, εγώ είδα μια σαφέστατη μετατόπιση του Πρωθυπουργού προς το ρεαλισμό, για να το πω έτσι ευγενικά. Σημειώνω. Δεν θέλουμε να γκρεμίσουμε ότι καλό έγινε. Είναι πρώτη φορά που παραδέχεται ο κύριος Τσίπρας ότι έγινε και κάτι καλό. Μέχρι τώρα έλεγε ότι θα τα ανατρέψουμε όλα. Τώρα δεν θέλει να τα γκρεμίσει όλα, θα κρατήσει τα καλά. Άλλο μείγμα πολιτικής. Αυτό μου θύμισε και προεκλογικό Αντώνη Σαμαρά πριν από τις εκλογές του 12. Μετά το ξέχασε ο Σαμαράς. Κράτησε ακριβώς το ίδιο μείγμα. Δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν τον έχω ακούσει τον κύριο Τσίπρα να μιλάει τόσο εύκολα για δημοσιονομική προσαρμογή. Την κρίση δεν την έφεραν μόνο οι ξένοι. Είναι παραδοχές που εγώ σήμερα τις άκουσα πρώτη φορά. Τη Μέρκελ την άκουσα ακριβώς ίδια όπως την έχω ακούσει κάθε φορά από το 2010 και μετά. Για τον Πρωθυπουργό αυτό όλο κάτι σημαίνει. Ότι
προφανώς, βλέποντας την έλλειψη χρημάτων που υπάρχουν, πάει να κάνει έναν έντιμο συμβιβασμό. Μάλιστα. Για μένα το θέμα είναι, το κόμμα του το αντέχει? Γιατί μέχρι τώρα ο κύριος Τσίπρας δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα με την κοινωνία. Κανένα πρόβλημα με την αντιπολίτευση, που είναι σε μια στιγμή που και να μιλάει η αντιπολίτευση δεν την ακούει κανένας. Είναι πολύ νοπή η εντολή που έχει ο κύριος Τσίπρας. Το κόμμα του το αντέχει, γιατί αυτό άκουσε στις 20 Φεβρουαρίου και πήγαμε μέχρι τις 20 Μαρτίου για να επαναβεβαιωθεί η ίδια συμφωνία. Κάτια, ετοιμάζεις δύο ερωτήσεις, μία για τον κάθε έναν από τους προσκεκλημένους μας. Θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πολύ σύντομο. Επανερχόμαστε με τις ερωτήσεις των συναδέλφων μου. Εντεκά. Οκτώ. 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 Για θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες και κάθε εκδήλωση που συμβαίνει στην πόλη. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 18, 8, 8. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά, Χούλιο Ιγκλέσιας. Όλες οι επιτυχίες του μεγάλου ερμηνευτή σε δύο συλλεκτικά CD. Το Σάββατο η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί, γεύση από ελληνικά μοναστήρια, πασχαλινές λιτανίες στο Άγιο Όρος, επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά και η κουζίνα του Μιλοπόταμου από το μοναχό Επιφάνιο. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλαε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Βιοενεργό οργανικό πυρίτιο από Τσουκνίδα. Βοηθήστε τον οργανισμό σας να παράγει μόνος του κολαγόνο. Γνωρίστε το οργανικό πυρίτιο και θα εκπλαγείτε. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Δύναμη του σώματος, του οργανισμού, της ομορφιάς μας. Βιοενεργό οργανικό πυρίτιο από την Dexil. Καινοτομία που υπόσχεται την αλήθεια. Από την Genecom. Την Κυριακή με τη Real News. Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα για την άνοιξη. Μαζί, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει τους μεγάλους συνθέτες. Αυτή την Κυριακή, τα Πικροσάββατα, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και δισκογραφία Rolling Stones. Αυτή την Κυριακή, το κορυφαίο άλμπουμ Exile on Main Street 1972. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας.
χωρίσει σαν Γιουσίλα, εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Ξύπνα. Τα νέα σου. Ναι ρε, χαλαρώνουμε. Ενοχλήσαμε. Εσείς τι λέτε ρε κοριτσιά? Εδώ έχουμε έρθει να δούμε μια ταινία. Πάρε την μπουμπού από εδώ στο σπίτι, βάλε ένα ωραιότατο Double Play και οτέ TV σε προσφορά να ποστάρεις τις σελφάρες σου και ζήσε τη ζωή σου στα άκρα. Βάλε και εσύ οτέ Double Play και το Full Pack του οτέ TV με όλα τα κανάλια μόνο από 39,80 και δώρο την κεραία και είσαι κομπλέ. Από τον οτέ.